Είμαστε με τους Στέλιο Μάρκου και τον κύριο Γιάννη Δεσίπρη, πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Θειάσεων Αιγαίου. Φέτος έχουμε την 33η συνάντηση εδώ στη Λέσβο. Πόσα χρόνια διαρκεί αυτός ο θεσμός? Ο θεσμός 33η συνάντηση θα ήταν 33 χρόνια, στην πραγματικότητα είναι 35. Γιατί για 2 χρονιές δεν καταφέραμε να κάνουμε. Τη μια μας έπληξε ο κορονοϊός και την άλλη μας έπληξαν κάποιες απρόσμενες εκλογές. Κατά τα άλλα, είναι ένας πολύ σταθερός θεσμός, όπως βλέπετε, μακροχρόνιος και θέλουμε να πιστεύουμε και πολύ σημαντικός. Τώρα, το πρόγραμμα σε ό,τι έχει να κάνει με την 33η συνάντηση, πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται? Ξεκινάει 6 του μηνός Πέμπτη και τελειώνει στις 16 Κυριακή. Κύριε Δεσίπρη, πόσες ομάδες συμμετέχουν σε αυτή την συνάντηση? Μαζί με τις μυτιλινιές ομάδες που δεν μετακινούνται, που είναι οι ντόπιες εδώ. Είναι 28 και υπάρχει και μια παράσταση συνεργατική από διάφορες ομάδες, δηλαδή μπαίνουν άλλες 6-7 ομάδες περίπου. Οπότε από το σύνολο της Ομοσπονδίας που είναι 44 ομάδες, καμιά 35 περίπου θα συμμετέχουν σε αυτή την φετινή συνάντηση. Πόσο δύσκολο είναι να υλοποιείται ένας τέτοιος θεσμός? Πάρα πολύ δύσκολο. Όχι μόνο γιατί έχει να κάνει με τις μετακινήσεις των ομάδων ανάμεσα στα νησιά και μάλιστα σε μακρινά νησιά. Αν φανταστείτε ότι έρχονται από τη Μήλο και από τη Ρόδο, λέω κάποιες αποστάσεις έτσι. Και Άνδρο. Και Άνδρο, που μεγάλες, και από τη Σύρο, από τη Μύκονο, από την Ικαρία, από τη Σάμο, από τη Λέρο, από την Πάτμο, από την Κο, από τη Λίμνο, από τη Χίο. Φανταστείτε τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συντονιστούν και να έρθουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία, με συγκεκριμένο εξοπλισμό, με συγκεκριμένη διάθεση και με παραστάσεις οι οποίες είναι δουλεμένες και προσπαθεί ο καθένας να κάνει το καλύτερο που μπορεί για να παρουσιάσει τη γιορτή του θεάτρου, γιατί εμείς δεν τη λέμε φεστιβάλ. Όταν ακούμε τη λέξη φεστιβάλ την απορρίπτουμε. Είναι συνάντηση, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι μια συνέβρεση, είναι ένα αγκάλιασμα όλων των νησιών σε ένα κοινό τόπο. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Και ξέρετε, το λέγαμε και τις προάλλες και το συζητούσαμε και στην Οργανωτική Επιτροπή που είναι και το Υπουργείο. Παλαιότερα τα πολλά χρόνια, και εγώ περίμενα ότι αυτό θα συνεχιστεί και ελπίζω να συνεχιστεί, έχει να κάνει και έχει και πολιτικούς λόγους. Και για πολιτικούς λόγους. Δηλαδή, αυτή ο άξονας του Εύρου, των νησιών του Αιγαίου και της Κύπρου, που παλαιότερα συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση, έδινε ένα στίγμα. Ένα εθνικό στίγμα. Μην το αναλύσουμε παραπέρα, αλλά νομίζω ότι έχει το τόξο αυτό έχει μια σπουδαία σημασία. Τώρα, για το αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να γίνει είναι δεδομένες. Έτσι, αεροπλάνα, με αεροπλάνα και καράβια, που λέει το τραγούδι του Σαββόπουλου, παληθεύεται εδώ στην πράξη, και καράβια. Αλλά το βασικότερο απ' όλα, άνθρωποι όλων των επαγγελμάτων, όλων των ηλικιών, εννοώ ενήλικες, και με όποια διάθεση, προβλήματα υγείας, οικογενειακά, οικονομικά, προγραμματίζουν αυτό το προσκύνημα στην τέχνη του θεάτρου. Και για μας είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς το γεγονός ότι δεν είναι επαγγελματίες οι συμμετέχοντες, είναι ερασιτέχνες. Ο καθένας έχει τη δουλειά του, έχει τις υποχρεώσεις του, την οικογένειά του. Και το δεύτερο είναι ότι για αυτή την υπόθεση υπάρχει και μια σημαντική οικονομική συμμετοχή από τις ομάδες και από τα άτομα. Δηλαδή το χέρι μπαίνει βαθιά στην τσέπη, όπου η τσέπη, ιδιαίτερα φέτος, ας πούμε, τα αυξήσεις των δρομολογίων κλπ., είναι σχεδόν άδεια. Πού είναι αφιερωμένο το φετινό αυτό προσκύνημα? Εφέτος έχουμε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στα 100 χρόνια από το 1922, προσπαθώντας να δώσουμε επιπλέον και το προσφυγικό κατά κάποιο τρόπο στη διαχρονία του. Να μην μείνουμε μόνο εκεί, να μην είναι μόνο μια εκδήλωση μνήμης, αλλά να αφήνει και μια προοπτική για το παρόν, στο παρόν και στο μέλλον. Γι' αυτό τη λέμε την παράσταση, ας πούμε, αυτή συνεργασίας διαφόρων ομάδων, έξοδος μνήμες από το παρελθόν και το μέλλον. Αυτή η ιδιαίτερη παράσταση θα γίνει στο χώρο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Και με την ευκαιρία, ενδεχομένως με ρωτούσατε, ότι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οργανώνει μαζί με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου
τις συναντήσεις και επίσης είναι και ο βασικός χορηγός οικονομικός. Μαζί με την βοήθεια βέβαια των δύο Δήμων εφέτος, γιατί το συνάντηση θα επεκταθεί και στους δύο Δήμους, Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, και την οικονομική επίσης ενίσχυση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η συνάντηση γίνεται στη Λέσβο. Πότε, πριν πόσα χρόνια έχει γίνει ξανά? Πριν 14 χρόνια. Μεσολάβησε η ανακατασκευή του χώρου εδώ, του Δημοτικού Θεάτρου, που είναι βασική προϋπόθεση να υπάρχουν 2-3 θέατρα που να μπορούν να φιλοξενήσουν σχεδόν 30 παραστάσεις. Οπότε υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει μια προσδοκία μεγαλύτερη από το κοινό το θεατρόφιλο της Μυτιλήνης, το οποίο υπάρχουν και εξαιρετικές ομάδες, 5-6 ομάδες, και έτσι θα έχουμε γεμάτα τα θέατρα στις παραστάσεις. Οι οποίες είναι δωρεάν παρεπιπτόντως, έτσι. Πώς επιδρά το θέατρο στην κοινωνία? Είναι μεγάλη ερώτηση αυτή, δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανένας. Εγώ θα απαντήσω, αν θέλετε, ειδικότερα ποια είναι η σημασία του ερασιτεχνικού θεάτρου για τα νησιά μας. Καταρχήν, το ερασιτεχνικό θέατρο δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να εκφραστεί, έτσι. Να δώσει μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις αυτό που πιστεύει, αυτό που είναι, την καλλιτεχνική του ιδιότητα, ιδιομορφία, να εκφραστεί. Ιδιαίτερα όμως για τα νησιά μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τέτοιες δραστηριότητες δημιουργούν αυτόνομη, αποκεντρωμένη πολιτιστική δημιουργία σε χώρο ο οποίος για να υπάρξει, να ζήσει, να είναι ζωντανός, σταθερός και δημιουργικός, να αναπτύσσεται, χρειάζεται πάρα πολύ αυτή την πολιτιστική διάσταση. Έτσι διατηρούνται οι κοινωνίες μας συνεκτικές των νησιών μας, αλλά και μέσα από τις συναντήσεις και μέσα από τη γνωριμία που έχουμε, την αλληλογνωριμία, από τις φιλίες που αναπτύσσονται, δημιουργείται και μια από την πλευρά μας μια ενότητα στον Αιγαίο χώρο. Και αντιλαμβάνεστε, νομίζω αντιλαμβάνεται το κοινό, πόσο σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα για τις εποχές που ζούμε. Με τις γνωστούς κινδύνους, με την γνωστή αμφισβήτηση κτλ. Επιτρέψτε να πούμε ότι είμαστε υπερήφανοι για αυτό το ρόλο που παίζουν οι ομάδες μας και η Ομοσπονδία, η οποία τις συγκροτεί και τις συνέχει. Θεωρούμε ότι είναι ένας σημαντικός ρόλος. Και με όλους τους σκόπους, με όλη την προσπάθεια που ανέφερε ο Γιάννης, με όλο τον ηρωισμό που υπάρχει μερικές φορές. Δεν είναι κουβέντες έτσι λαϊκίστικες αυτές για να κάνουμε εφέ. Είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρεπιπτόντως, επειδή σαν Οργανωτική Επιτροπή και σαν Ομοσπονδία είμαστε κοντά σε όλες τις ομάδες και δεχόμαστε και όλα τα προβλήματα των ομάδων, δύο πολύ σοβαρά προβλήματα, δεν είναι να τα εξειδικεύσουμε, απλώς είναι πολύ σοβαρά προβλήματα δύο ανθρώπων που τελευταία στιγμή οι συγγενικά τους πρόσωπα έπαθαν σοβαρά ζητήματα υγείας. Ξέρετε ποια ήταν η αντίδρασή τους? Προγραμματίζουν να γίνει αυτή η επέμβαση, αυτή η ιστορία πριν από τη συνάντηση. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα το ότι πιστεύω σε αυτό το θεσμό, και θα σας πω και κάτι που μπορεί να σας αρέσει. Όταν ανέβηκα στη σκηνή προηγουμένως, έλεγα σε ένα κύριο εδώ ότι έπαιξα στην πρώτη συνάντηση πριν από 35 χρόνια σε αυτή εδώ τη σκηνή. Συμπτωματικά ήμουν ο πρώτος ηθοποιός, συμπτωματικά της πρώτης παράστασης του Σουρή, με 10 θειάσους τότε. Η πρώτη συνάντηση έγινε στη Μυτιλήνη πριν από 35 χρόνια. Και καθόμουν στη μέση της σκηνής, και αυτό το θέατρο δεν ήταν έτσι φυσικά, ήταν το παλιό θέατρο, το οποίο γκρεμίστηκε και ξανακτίστηκε. Αλλά όταν κάθισα εκεί, σας το λέω και εγώ να τριχιάσει, έβλεπα το δίκαι. Μου ήρθαν οι μνήμες, οι σκηνές. Είναι εξαιρετικά πράγματα να μένουν. Δηλαδή αυτό που έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια, το σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή επάνω. Σκεφτόμουν την πορεία όλων αυτών των ετών, πόσες γνωριμίες κάναμε, αυτό που λέει ο Στέλιος. Αν βρεθούμε σε ένα νησί, εγώ ή ο Στέλιος ή κάποιος άλλος συνάδελφος, ξαφνικά και δεν ξέρει πού να πάει. Ένα τηλέφωνο να κάνει στους συναδέλφους του νησιού που έχει γνωρίσει ήδη από τις συναντήσεις και αμέσως θα τον εξυπηρετήσουν, είτε νοσοκομείο είναι αυτό, είτε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει καλύτερο. Και για να μην αφήσουμε την αλήθεια να χαλάσει μια ωραία ιστορία, να σας πω ότι σε αυτή την πρώτη συνάντηση εγώ ήμουν ο τελευταίος ηθοποιός που βγήκε από το τελευταίο έργο. Άρα ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος. Και ξέρετε τότε... Θυμάστε ποια ήταν τα έργα που παίξατε? Βεβαίως, αν θυμόμαστε. Ο Θεόφιλος Καΐρης του Μιχάλη Δήμου.
που αναφέρονταν στο ιστορικό πρόσωπο του μεγάλου δάσκαλου του Θεόφιλου Καϊρή. Εμάς ήταν οι Δάφνες και Πικροδάφνες, θεατρική ομάδα Σάμου, του Κεχαΐδη. Κεχαΐδη Χαβιαρά. Δεν ξεχνιούνται αυτά, ξέρετε. Αυτές τα έργα είναι λίγο για μας, καμιά φορά μας ρωτάνε ποιο ήταν αυτό που αγαπήσατε, θεωρείτε πιο καλό κλπ. Είναι σαν παιδιά μας. Άλλο που θα φάνει υπερβολή δεν είναι. Είναι έτσι, γι' αυτό αν πεις ποιο ξεχωρίζεις, μπορεί να πεις στην αρχή αυτό, α όχι μετά, με το άλλο όμως, με ξεχνάς το άλλο. Είναι έτσι. Και είναι μια ζωή. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ναι. Επειδή επαναλαμβάνεται συνεχώς πολλές φορές το ίδιο νησί, δηλαδή στη Μυτιλήνη είναι η πέμπτη φορά, στη Σύρο είναι 4-5 φορές, στη Χίο άλλες 4-5 φορές. Η συνάντηση έχει κερδίσει ένα κοινό κατά τόπους, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Δηλαδή, περιμένοντας το θεσμό, υπάρχει μια περίπτωση του χρόνου να γίνει Σύρο, υπάρχει μια περίπτωση. Θα υποβάλει μια υποψηφιότητα. Ήδη από τώρα βράζει το καζάνι. Δηλαδή ξέρουν ότι όταν θα γίνει συνάντηση εκεί θα είναι πιστοί όλοι. Είναι ένα πράγμα. Πάντως να βοηθήσουν και τα μέσα, έτσι. Να βοηθήσετε, κάντε ό,τι μπορείτε. Και μάλιστα τότε, να σας πω, πριν από 35 χρόνια, ο θεσμός αυτός για μια δεκαετία ήταν σχεδόν άγνωστος. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τότε δεν ήταν ανεπτυγμένα όπως είναι σήμερα. Το διαδίκτυο, όλα αυτά τα πράγματα που η πληροφορία διαχέεται και βέβαια. Ήταν περιορισμένοι, καταλαβαίνετε. Ραδιόφωνο, άντε και λίγο τηλεόραση. Σπάνια. Ο θεσμός λοιπόν αυτός γεννήθηκε και σιγά σιγά μεγάλωνε, γιατί κάθε πράγμα μεγαλώνει. Φανταστείτε ότι την πρώτη συνάντηση, εγώ και ο Στέλιος και άλλες 7 ομάδες ήταν, όλο το Αιγαίο. Όλη η δημιουργία αεραστεχνική του Αιγαίου ήταν 9 έως 10 ομάδες, άντε το πολύ 12. Σήμερα τα μέλη μας μόνο είναι 45. 45. Δηλαδή μιλάμε για κάτι το φοβερό. 45 θεατρικές ομάδες, ενεργές θεατρικές ομάδες. Όχι απλώς σχηματίστηκαν και μετά διαλύθηκαν. Ομάδες που είναι συνεπείς κάθε χρόνο στο κοινό τους και στη συνάντηση. Και οι οποίες βελτιώνονται. Oh, και κυρίως μέσα από το θεσμό των συναντήσεων. Γιατί υπάρχει μια άμυλα, να την πούμε ευγενή, εντάξει, ο θεσμός από την αρχή του δεν είναι διαγωνιστικός, όμως γίνεται η ανταλλαγή των εμπειριών, οι συζητήσεις που έχουμε, θεσμοθετημένες συζητήσεις, κάθε δύο μέρες για το ποια έργα παιχτήκανε, με ποιες συνθήκες, πώς η κάθε μια ομάδα δούλεψε, και έτσι υπάρχει μια βελτίωση. Και γι' αυτό λέμε ότι είμαστε, ας πούμε πολύ απλά, πάνω από το μέσο όρο τον πανελλαδικό, όσον αφορά και την ποσότητα της παραγόμενης θεατρικής δημιουργίας, αλλά και την ποιότητα. Λέμε σε όλους τους Μυτιλινιούς να έρθουν να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις εδώ, στον Παπάδο, στην Καλονή, στο Μεσότοπο, στο Υπουργείο Αιγαίου και στην Αγιά Σου, να απολαύσουν θεατρικές παραστάσεις δωρεάν σε ένα επίπεδο, όπως είπε και ο Πρόεδρος και ο Στέλιος, από το μέσο όρο και πάνω. Και λόγω του δωρεάν, είναι και μια ευκαιρία για κάποιον ο οποίος δεν συνηθίζει να έρχεται στο θέατρο. Ας έλθει, ας το δοκιμάσει και αν δει ότι δεν τον ενδιαφέρει, ας μην ξανάρθει. Αλλά εγώ νομίζω ότι στην πλειονότητα των ατόμων που έρχονται με αυτές τις συνθήκες, αποκτάει το θέατρο πιστούς. Εγώ πάλι νομίζω ότι όταν θες να δεις θέατρο, είτε είναι δωρεάν είτε είναι με πληρωμή πηγαίνεις. Συμφωνώ. Μιλάω για αυτή το κομμάτι του κόσμου, ο οποίος, εντάξει, δεν είναι κοντά εκεί. Να σας πω μια ιστορία. Φέτος είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ιάκωβου Καμπανέλη. Στο ιστορικό του, όταν σε μια συνέντευξή του, ξέρετε πως δεν είχε καμία σχέση με το θέατρο ο Ιάκωβος. Μάλιστα ήταν και εντελώς αδιάφορος. Μετά την κατοχή μπήκε μια στιγμή στο υπόγειο του Κούν. Κατέβηκε, λέει, στο υπόγειο του Κούν, σε ένα σκοτεινό χώρο, λέει, εκεί μικρό. Ήταν ένας τύπος, λέει, εκεί πέρα, ο Κάρολος Κούν. Και πάνω σκηνή ήταν μια σπουδαία ηθοποιός, εν πάση περιπτώσει, και έκανε ένα μονόλογο. Από την ώρα που μπήκα, λέει, εκεί, δεν ξαναβγήκα από το θέατρο ποτέ. Αυτό που λέει ο Στέλιος, δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανυποψίαστος. Η θεατρική τέχνη δεν την έχει γνωρίσει, ή αν την έχει γνωρίσει, την έχει γνωρίσει πολύ έτσι επιδερμικά. Και έρχεται να παρακολουθήσει μια σειρά παραστάσεων και βλέπετε, έρχεται στην πρώτη, μετά έρχεται, θα έρθω και αύριο, θα έρθω και μεθαύριο. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, ειδικά στα νησιά.
ειδικά στα νησιά. Αλλά όπως είπατε, και εγώ πιστεύω ότι αυτός που αγαπάει το θέατρο βρίσκει τον τρόπο να μπει στο θέατρο. Εννοώ πληρώνοντας ή ελεύθερη είσοδο. Είναι μια, θα, να πω τη λέξη, θα την πω, κι ας παρεξηγηθεί. Είναι μια αρρώστια, αλλά μια όμορφη αρρώστια. Που σε στέλνει όχι στο θάνατο, σε στέλνει στη ζωή. Είναι η μοναδική αρρώστια που σε στέλνει στη ζωή.